Καλησπέρα φίλες και φίλοι, αγαπητοί Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα τελευταία εκπομπή ο Λίμπερο παντού για αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε 2 και 8, 8 λεπτά και μετά 2. Θα πάμε παρέα ως και τις 3. Εδώ ο Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο. Γιάννη Ζάτη σήμερα παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου. Όπως πάμε τελευταία εκπομπή ο Λίμπερο παντού αυτής της εβδομάδας. Με πολλούς από εσάς να ετοιμάζετε για Σαββατοκύριακο. Θα πάμε παρέα να δούμε ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε δύο φιλικά παιχνίδια σήμερα, άλλωστε. Να δούμε τι γίνεται και με τα μεταγραφικά και όλες τις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις και όχι μόνο εδώ στο Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, όσον αφορά τα μεταγραφικά που λέγαμε πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Ιταλού επιθετικού του Κρίστιαν Άντερσον Κόναν. Αυτή είναι και η τελευταία έτσι, μεταγραφική εξέλιξη που έχουμε τώρα σήμερα για τις ελληνικές ομάδες. Το όνομα του Μπράνταριτς. Παίζει από το πρωί, από το πρωινό ρήτρα βασικά, κάνα μισά ώρα πριν βγήκε, για τον ΠΑΟΚ του παίκτη Σκάλιαρη. Θα τα δούμε όλα στην αυτήν ώρα, θα δούμε ό,τι άλλο έχει να κάνει με ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, ό,τι υπάρχει και στον διεθνή χώρο. Ενώ πριν από λίγο, πριν από 10 λεπτά, η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι το απόψινό φιλικό παιχνίδι με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, που θα ξεκινήσει στις 9 ώρα Ελλάδα, θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΠΑΟΚ TV, όπως και τα τρία προηγούμενα φιλικά του δικεφάλου στην Ολλανδία. Έτσι και σήμερα το φιλικό που θα γίνει στο Κλουζ της Ρουμανίας θα μπορείτε να το δείτε ζωντανά στις 9 από το ΠΑΟΚ TV, κανονικά έτσι, δωρεάν, δεν υπάρχει χρέωση. Προβολή θα είναι διαθέσιμη σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΟΚ. Σήμερα στις 8 ώρα Ελλάδος, 7 ώρα Ολλανδίας, θα παίξει κόντρα στην PSV Eindhoven. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, τουλάχιστον ως τώρα δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο και δύσκολα μάλλον θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Εδώ ζωντανά όμως από το Λίμπερο 107,4 θα ακούσετε κανονικά τον Χρήστα τον Τζαλτίδη στην περιγραφή του αγώνα σε ζωντανή μετάδοση. Όπως φυσικά θα ακούσετε και μέσω του Λίμπερο 107,4 και το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ από το Σταύρο Κόλκα που είναι στο Κλουζ της Ρουμανίας. Αλλά θα υπάρχει φυσικά και τηλεοπτική μετάδοση από το ΠΑΟΚ TV. Το φιλικό του Άρη, το οποίο είναι το τρίτο φιλικό παιχνίδι μετά από δύο βαριές ήττες απέναντι σε Φορτούνα Σιτάρ, το 5-1 και το 3-0 από την Γάντι στο Βέλγιο. Σήμερα στις 8 ο Άρης δίνει το πιο δυνατό του τεστ απέναντι στην PSV Eindhoven, τη δεύτερη αθλήτρια Ολλανδίας, η οποία έχασε το πρωτάθλημα στο νήμα από τον Άγιαξ την σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγους μήνες. Δυνατό τεστ σίγουρα για τους κιτρινόμαυρους από μια ομάδα επίπεδου Champions League σίγουρα. Ο Άρης θα τεστάρει τις δυνάμεις του λίγο πριν την επιστροφή του στην Ελλάδα, για να μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του και για το ευρωπαϊκό του παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού. Και έτσι θα είναι ένα πολύ δυνατό τεστ για να βγάλει συμπεράσματα και ο Σάβας Παντελίδης, να δει ίσως και τον Λούκα Σάσα. Δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Βραζιλιάνος που έχει ενσωματωθεί την προετοιμασία του κεντρικού μαύρου από προχθές, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Και ίσως τον δούμε και για λίγο να πάρει και αυτός λίγο γεύση από Άρη, να πάρει και ο κόσμος του Άρη λίγο γεύση. Βασικά η εικόνα, είπαμε, θα είναι ίσα-ίσα από τον Χρήστα Τζαλτίδη, αν κάνει, θα μας πει αργότερα, αν κάνει και live μετάδοση μέσω της σελίδας του All About Άρη στο Facebook. Αλλιώς ηχητικά θα τον ακούσετε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Δύσκολο βέβαια να παίξει ο Σάσα, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο. Ο Λάρσον και ο Κουέστα είναι εκτός ως γνωστόν. Ο Λάρσον που θα χάσει σίγουρα το πρώτο μάτς με τους Κύπριους και είναι αμφίβολος και για τη ρεβάνς. Ο Κουέστα θα προλάβει τα μάτς με την Κυπριακή ομάδα για τον Europa League. Ωστόσο σήμερα δεν θα είναι διαθέσιμος για το φιλικό παιχνίδι. Ο Εμάν λογικά θα πάρει το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής κάτω από τα δοκάρια. Ενώ έχει επιστρέψει και ο Χαβιέ Ματίγια που δεν είχε παίξει το προηγούμενο φιλικό με την Γάνδη. Σήμερα θα είναι κανονικά στη διάθεση του Αβοντελίδη για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Λοιπόν, στο Κόπα Αφρικά, το οποίο χθες ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση, γίτσες ρε Γιάννη, ποιος σε θυμήθηκε? Εδώ ο Γιάννης Ζάτης στα πανωτά φτερνίσματα, τον θυμούνται πολύ μαζεμένοι μάλλον. Λέγαμε για το Κόπα Αφρικά, ολοκληρώθηκε χθες η προημιτελική φάση με την Τινησία να κερδίζει με 3-0 τη Μαδαγασκάρη και να περνάει στα ημιτελικά. Η Μαδαγασκάρη που μόνο ευχαριστημένη μπορεί να είναι από την πρώτη παρουσία στη διοργάνωση μετά από 49 χρόνια, όπου ποτέ δεν είχε καταφέρει να προκριθεί από τα προκριματικά. Για πρώτη φορά φέτος στην ιστορία του θεσμού έπαιξε στο Κόπα Αφρικά και μάλιστα κατάφερε να περάσει ως πρώτη στον όμιλο και να βρεθεί στην προημιτελική, να περάσει και την πρώτη νοκάουτ φάση. Να βρεθεί στα προημιτελικά, εντάξει, εδώ, ως εδώ και που έφτασε είναι μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της Μαδαγασκάρης. Έμεινε εκτός από την Τινησία που κέρδισε με 3-0. Στο άλλο παιχνίδι, στο ακτή Ελεφαντοστού Αλγερία, στη διαδικασία των πέναλτι, η Αλγερία πήρε την πρόκριση και θα είναι στην τετράδα των ημιτελικών. Τα ζευγάρια που διαμορφώνονται πλέον για την ημιτελική φάση, Σενεγάλη Τινησία και Αλγερία Νιγηρία. Και τα δύο μάτς θα διεξαχθούν την Κυριακή 14 του μήνα. 14 την Κυριακή δεν έχουμε.
Την Κυριακή έχουμε 14. Στις 7 το Σενεγάλ την Ισία και στις 10 το βράδυ το Αλγερία-Νιγηρία. Του τραυματισμού του Κώστα Φορτούνη στο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Αμβούργο. Άτυχος ο Έλληνας διεθνής. Βέβαια εδώ, έτσι για να το. Όσο και αν είναι δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις φυσικά να διακομωθεί αυτές τις καταστάσεις, υπάρχει το βιντεάκι από τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον νέο πρωθυπουργό. Ό,τι χειρότερο για τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Φορτούνης έχει υποστεί ρήξη πρόστιου χιαστού στο δεξί γόνατο. Θα πρέπει να χειρουργηθεί. Θα χάσει το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν. Δυστυχώς, βέβαια. Εντάξει, τώρα άσχετα αν υπάρχει αυτό το χιουμοριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν λίγο καιρό, μόλις να έφυγε στον Κώστα Φορτούνη. Βάλτε πάλι λίγο, Γιάννη, όσο το άκουσαν. Μεγάλος φαν του Κώστα Φορτούνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν πλήρωσε αυτό ο Κώστας Φορτούνης. Πάντοτε εντάξει, πέρα από την πλάκα και πέρα από το χαβαλέ, έτσι. Φυσικά ευχόμαστε τα περαστικά στο Κώστα Φορτούνη και να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος υγιής φίλαθλος με υγιή σκέψη που μπορεί να χαίρεται με τραυματισμό, ακόμη και αν είναι του πιο μισητού πάντα στα αθλητικά πλαίσια αντιπάλου. Έτσι, ο Κώστας Φορτούνης σίγουρα θα είναι μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Αν το δούμε από αγωνιστικής άποψης, σίγουρα ο ΠΑΟΚ ίσως παίρνει ένα πλεονέκτημα στη μάχη του τίτλου. Αν δούμε ότι οι δυο θα διεκδικήσουν πάλι το πρωτάθλημα, ο Κώστας Φορτούνης και με όσα είχαν προηγηθεί με το σύριαλ της υπόθεσης παραμονής του Ολυμπιακού για το αν θα απολυθεί, έμεινε τελικά με ένα χρυσό συμβόλαιο. Ωστόσο, χθες, σε μια στιγμή ξεκάθαρα τυχεία στη μεσαία γραμμή, λίγο μάλιστα πριν βγει ως αλλαγή από το φιλικό παιχνίδι, λίγο πριν τον αντικαταστήσει ο Πέντρο Μαρτίνς, έχει κόλλησε το πόδι. Είναι η κακιά η ώρα, η άτυχη στιγμή. Και έτσι θα χάσει τη μισή σεζόν σχεδόν. 6 μήνες εκτός θα μείνει μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη ο άσος του Ολυμπιακού. Πολύ δυσάρεστος κατά το γεγονός. Ευχόμαστε πως με τα περαστικά. Ο Κώστας Φορτούνης που θα ήταν φέτος το πρώτο βιολί στον Ολυμπιακό χωρίς καμία αμφιβολία. Ήταν και πέρσι ο κορυφαίος του παίκτης. Κατάφερε να τον κρατήσει με ένα χρυσό συμβόλαιο. Και εδώ καμιά φορά έρχεται τώρα η σκέψη ότι το χρήμα δεν μπορεί να δώσει τα πάντα όταν δεν υπάρχει υγεία. Έτσι είναι δυστυχώς για τον Κώστα Φορτούνη. Μετά από ένα τέτοιο συμβόλαιο που πήρε και με την παραμονή του στην Ελλάδα για να γίνει ο απόλυτος ηγέτης του Ολυμπιακού, έρχεται αυτός ο τραυματισμός, ο οποίος τώρα σίγουρα θα πάει πίσω την καριέρα του. Θα αποτελέσει μεγάλη απώλεια και για τον Ολυμπιακό. Να δούμε. Βέβαια, ας ευχηθούμε να επιστρέψει και αυτός ο δυνατός. Όπως και ο Βιερίνια, ο Μαουρίσιο, είναι μεγάλες απώλειες όχι απλά καλών παικτών για τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και μεγάλων προσωπικότητων. Έτσι. Και είναι μάλιστα αξιοσημείωτο το ότι ο Μάνταλος πέρσι, ο Βιερίνια, ο Μαουρίσιο για τον ΠΑΟΚ, ο Φορτούνης για τον Ολυμπιακό, όλοι οι ηγέτες ουσιαστικά των μεγάλων ομάδων στην Ελλάδα, ο Μπρούνο Γκάμα για τον Άρη, μην το ξεχνάμε, ο οποίος ήρθε και έδειξε το πρώτο το παιχνίδια την ποιότητά του και το πόσο εύκολα θα μπορούσε να κάνει διαφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πολύ σύντομα τον είδαμε να τραυματίζεται, να μένει εκτός για μεγάλο διάστημα. Τον περιμένουμε και αυτόν να επιστρέψει φυσικά και όλους τους προαναφερθέντες. Που δυστυχώς χάνουν μεγάλο διάστημα. Είπαμε Φορτούνης, Βιερίνια, ο Μαουρίσιο, ο Χριστοδουλόπουλος πέρσι που είχε επίσης υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο μάτς με την ΑΕΚ, ο Μάνταλος από την ΑΕΚ, ο Γκάμα. Είπαμε όλοι οι ηγέτες των ελληνικών ομάδων μένουν εκτός με σοβαρό τραυματισμό στο τελευταίο χρόνο. Και ας ελπίσουμε να επιστρέψουν όλοι πιο δυνατοί και να τους δούμε ξανά να προσφέρουν ωραίες στιγμές στα γήπεδα. Λοιπόν, να πάμε Ολλανδία τώρα, να πάμε να καλησπερίσουμε τον Χρυσάνθο Τζαλτιδί. Τι γίνεται, Χρυσάνθε? Καλά, παιδιά, εσείς τι κάνετε? Καλά, μια χαρά να περιμένουμε τα απόψινά φιλικά. Φαντάζομαι θα μας δώσεις πάλι λίγη εικόνα, έτσι, μέσω του Facebook του Λαμπαουτάρης. Γιατί, όπως ξέρουμε, δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι καινούριο, δεν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, έτσι. Αυτό που βλέπω και στο επίσημο site της ΑΕΠΟΦΕΝ είναι ότι το παιχνίδι δεν θα μεταδοθεί, αλλά θα υπάρχουν μετά στιγμιότυπα τα οποία θα δώσουν οι Ολλανδοί. Εκ των υστέρων, μετά το παιχνίδι. Ήταξα. Μετά το παιχνίδι τα στιγμιότυπα ή κατά τη διάρκεια θα βγάζουν φάσεις. Μετά, ωραία. Το παιχνίδι, εντάξει, και εδώ ελπίζω να μην έχουν και κανένα θεματάκι, γιατί τώρα μιλάμε για την Eindhoven. Ναι. Τα στιγμιότυπα της αντιλαμβάνεσαι, μετά στιγμιότυπα, το live αντιλαμβάνεσαι ότι κοστίζει, αλλά βέβαια, εμείς θα κάνουμε μέσω του Facebook το λαμπάω, θα δώσουμε λίγη εικόνα και θα το δίνουμε στην Ελλάδα, οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουμε θεματάκι. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο link ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό και ο κόσμος, όπως και στα προηγούμενα δύο φιλικά, πλέον έχοντας την εμπειρία την περσινή, μην πέσει την παγίδα κάποιων επιτίδιων που βγάζουν διάφορα URL και λένε πατήστε εδώ και δείτε το φιλικό και παίρνουν τα κλικ χωρίς λόγο. Ναι, αυτοί έχουν λόγο.
κόσμος. Ναι, ο κόσμος τα δίνει χωρίς λόγο, ουσιαστικά, ναι. Επομένως θα αρκεστούμε και σήμερα τα ραδιοφωνικά και να δούμε και την εικόνα. Βέβαια, να δω και τι θα μπορέσουμε να κάνουμε, γιατί η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι πρόκειται για ένα γήπεδο ερασιτεχνικής ομάδας με μία μόνο κερκίδα μικρή και οι περισσότεροι θα είναι όρθιοι. Mm-hmm. Δηλαδή περιμένουν οι Ολλανδοί γύρω στους 4-5 κόσμου σήμερα και είναι όπως είναι σε όλα αυτά τα γήπεδα, θα είναι περιμετρικά του γήπεδου, όρθιοι γύρω-γύρω από το γήπεδο. Οπότε πρέπει να δούμε κιόλας τι μπορούμε να κάνουμε πάνω στο κομμάτι της εικόνας. Mm-hmm. Και από εκεί τώρα θα μεταδώσουμε οτιδήποτε άλλο, αυτό μπορεί να το κάνουμε και εμείς όρθιοι. Συνηθισμένοι είμαστε για πράγματα. Πάντα τέτοια γήπεδα έχουν μια συγκεκριμένη δυσκολία. Δεν υπάρχουν βέβαια ούτε δημοσιογραφικά ούτε τίποτα σε αυτά τα γήπεδα. Αντιλαμβάνεσαι ότι το έργο το δικό μας είναι λίγο πιο δύσκολο. Εκτός από τους Ολλανδούς, αναμένεται να υπάρχει και αρκετός κόσμος του Άρη στο παιχνίδι. Ήδη έχουμε πολλά μηνύματα, πολλοίς κόσμος στέλνει και εμάς εδώ τους, και σε μένα και στους συναδέλφους, πολλά μηνύματα, καθώς έρχονται από διάφορες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης. Κυρίως από τη Γερμανία, πάρα πολλοί φίλοι του Άρη από την Γερμανία και βέβαια και από την Ολλανδία, το Βέλγιο, διάφοροι Έλληνες που ζουν εδώ στην κεντρική Ευρώπη είχαν στοχεύσει εντός εισαγωγικών σε αυτό το φιλικό για να έρθουν και να το παρακολουθήσουν. Επομένως αναμένεται αρκετός κόσμος και του Άρη στο παιχνίδι αυτό, το οποίο είναι ένα σημαντικό διεθνές φιλικό όπως αντιλαμβάνεστε. Με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα η οποία και φέτος θα βρίσκεται στο Champions League. Τον δεύτερο προκριματικό, έτσι. Μάλιστα, ναι, στα προκριματικά. Μάλιστα πρέπει και είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας από τον Άρη. Παίζει και αυτή παιχνίδι νωρίτερα από τον Άρη, 2-3 μέρες. Την ίδια εβδομάδα, ναι, Τρίτη-Τετάρτη απλά. Ναι. Έτσι. Είναι λίγο πιο μπροστά την προετοιμασία. Έχει ξεκινήσει 10 μέρες νωρίτερα την προετοιμασία τους, με τα δεδομένα που επικρατούν βέβαια πάντα στην Ολλανδία, τις καιρικές συνθήκες εννοώ. Αλλά εντάξει, μην το συζητήσουμε για τις γηπεδικές συνθήκες και τα γήπεδα και όλα αυτά. Κάθε χορηγητάκι εδώ έχει καλύτερη υποδομή από τα μεγαλύτερα ελληνικά γήπεδα. Τα βλέπεις όλα αυτά εκεί και θλίβεσαι, φαντάζομαι, έτσι, για το τι δεν έχουμε στην Ελλάδα. Κοίταξε, μπορώ να αντιληφθώ ότι με βάση το κλίμα δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε όλα αυτά. Γιατί αυτομάτως και η συντήρηση και όλα τα υπόλοιπα θα κόστησαν πολύ περισσότερο. Αλλά όταν τώρα, εντάξει, εκεί που είμαστε εμείς, είμαστε σε ένα χωριό και 2 χιλιόμετρα δίπλα, στο διπλανό χωριό είναι η ομάδα, έτσι. Το Χέλσουν και το χωριό που βρισκόμαστε εμείς. Και τα δύο έχουν ερασιτεχνικές ομάδες στην 5η, στην 6η κατηγορία της Ολλανδίας, την ευσυνή δηλαδή τη δουλειά μας, και έχουν από 4-5 γήπεδα που τέτοια δεν έχει ο Άρης, μου θεωρήσει. Την ποιότητα εννοώ, την προοτάπητα και τις εγκαταστάσεις γενικότερα. Αλλά αυτή είναι η ζωή τους, αυτή είναι η καθημερινότητά τους, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο... Εμείς, αν με επιτρέπεις, ίσως και δεν αξίζουμε κάτι τέτοιο με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το ποδόσφαιρο. Και αυτό, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν. Δηλαδή, προφανώς ο De Ligt που σηκώνεται και φεύγει, πόσο είναι 20 το παλικαράκι αυτό. Ναι, στα 20. Στα 20. Και φεύγει στην Ελλάδα θα ήταν ο Στραβοστόμης 4 και ο Στραβοστόμης 3 και θα φωνάζανε στη διοίκηση γιατί τον πουλάς. Τον παιχταρά, μόνο 20 χρονών είναι, πώς θα κάνεις ομάδα, πώς θα πάρεις πρωταθλήματα, τίποτα άλλο. Εδώ είναι η φιλοσοφία της καθημερινότητας. Της επιβίωσης, αν θέλουν να πρωταγωνιστούν. Του λέει ότι αν θέλεις να πρωταγωνιστήσω, θα πρέπει να φτιάξω τις υποδομές μου. Θα πρέπει να φτιάξω τις υποδομές μου. Βιομηχανία ολόκληρη είναι το ποδόσφαιρο, έτσι, για αυτούς εκεί. Έτσι. Βέβαια, την ίδια στιγμή δεν έχουν την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δεν έχουν την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, έχουν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, δεν έχουν δανειστές πάνω από τα κεφάλια τους για να επηρεάζουν την καθημερινότητα της κοινωνίας. Άρα κατ' επέκταση και το ποδόσφαιρό τους και τον αθλητισμό τους και γι' αυτό έχουν τη δυνατότητα της ανάπτυξης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Εντάξει, δεν λέω σε καμία των περιπτώσεων να γίνουμε Ολλανδοί, αλλά αν μη τι άλλο μπορούμε σιγά σιγά να έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν καλά γήπεδα τουλάχιστον στις επαγγελματικές κατηγορίες. Mm-hmm. Τώρα, το παιχνίδι είναι το απογευματάκι 8 ώρα Ελλάδος. Αναμένεται
να δούμε κάποια πράγματα παραπάνω σε σχέση με τους βασικούς που σκέφτεται ο Σάββας ο Παντελίδης, και αυτό νομίζω είναι φυσιολογικό. Όχι βέβαια σε απόλυτο βαθμό, καθώς ο Σούντγκρεν ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί. Ο Σάσα θα πάρει ένα μικρό χρόνο συμμετοχή σήμερα, καθώς είναι μόλις δεύτερη τρίτη μέρα με την ομάδα. Υπάρχουν οι δεδομένες απουσίες του Λάρσον και του Κουέστα. Υπάρχουν δηλαδή και κάποια ζητηματάκια που διαμορφώνουν ανάλογα όχι μόνο το βασικό σχήμα, αλλά και τους αναπληρωματικούς, γιατί δεν υπάρχουν λόγω των απουσιών. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι για 50-60 λεπτά περίπου θα προσπαθήσει ο Σάββας ο Παντελίδης να δοκιμάσει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΛΕΜΕΣΟ. Και βέβαια το κυρίως event, η πρόφα τζενεράλε θα γίνει με τον Ατρόμητο που πλέον του Παντελίδης μετά από λίγες μέρες, 18 του μήνα. Έτσι, περιμένει σήμερα ίσως να βγουν και λιγάκι πιο ασφαλή συμπεράσματα, ως ένα βαθμό βέβαια πάντα, όσο πιο ασφαλή μπορεί να είναι σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε ακόμη στην προετοιμασία, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα φιλικά. Ναι. Είναι πιο σοβαρό το δείγμα, έτσι. Βέβαια, ναι. Σίγουρα, αλλά την ίδια στιγμή μιλάμε και για έναν πιο δυνατό αντίπαλο. Ναι. Πολύ πιο δυνατό αντίπαλο. Θα το δούμε στην πράξη εδώ. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα ανταποκριθούν οι παίκτες του Άρη. Τα πόδια είναι βαριά, αλλά πλέον ολοκληρώνεται η προετοιμασία σήμερα, έτσι. Αύριο έγινε το ταξίδι της επιστροφής. Δύο εβδομάδες έμειναν για το μάτς. Ακριβώς. Κανείς δεν είπε εξ αρχής ότι η ομάδα θα είναι απόλυτα έτοιμη στις 25 Ιουλίου. Και είναι φυσιολογικό νομίζω αυτό. Ξέρουμε ότι το γεγονός ότι κάποιοι παίκτησαν πολύ πίσω για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, αυτό τραβάει και λίγο την ομάδα προς τα πίσω. Γιατί, παράδειγμα, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ο Ντιγκίνη, παράδειγμα, θα είναι απόλυτα έτοιμος στις 25 Ιουλίου. Αλλά είμαι επίσης βέβαιος ότι δεν θα είναι ο Ντουάρτε απόλυτα έτοιμος. Mm-hmm. Πράγματα φυσιολογικά για κάποιους, όπως ο Ιντέγε που είχε να παίξει ένα χρόνο. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι απόλυτα έτοιμος ο Σούντγκρεν, ο οποίος όμως από την Κυριακή θα αρχίσει να γνωρίζεται με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι απόλυτα έτοιμος ο Σάσα. Το σουλούπι του, το παρουσιαστικό του, το βιογραφικό του, ο τρόπος του στο παιχνίδι μου δείχνει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος και θα προσαρμοστεί εύκολα, αλλά και δεν θα έχει ζητήματα φυσικής κατάστασης. Επομένως, επειδή υπάρχουν ανισορροπίες όσον αφορά την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών, νομίζω ότι αυτό είναι και το ερωτηματικό του Άρη φέτος. Πάντα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν με ρωτήσεις για τις 25 Αυγούστου, ναι, θα είναι όλοι έτοιμοι, θα είναι έτοιμοι για το πρωτάθλημα, δεν θα έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα και υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα ικανή να βοηθήσει τον Άρη να πετύχει τους στόχους του. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια, σε τόσο πρώιμο στάδιο στην Ευρώπη, η ετοιμότητα είναι ένα ερωτηματικό. Και δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να είσαι έτοιμος νωρίτερα, δεν μπορείς να κάνεις προετοιμασία το Μάιο. Έτσι. Ναι, βέβαια. Γιατί έτσι, για να είσαι έτοιμος 25 Ιουλίου, θα πρέπει να ξεκινήσεις το Μάιο. Αλλά αν πάρεις και τους παίχτες χωρίς διακοπές. Αν πάρεις και τους παίχτες χωρίς διακοπές, πάλι δύσκολο να έχεις αποτέλεσμα. Και πρέπει να πάρεις διακοπές. Εννοείται. Οι διακοπές πολλές φορές το. Καθαρίζει το μυαλό, ανανεώνονται. Για το ρεπό. Οι διακοπές είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Όλοι αυτοί που λένε να μην πάνε ποδοσφαιριστές διακοπές και να προετοιμάζονται από τον Ιούνιο, ας τους κρατήσουν ένα χρόνο να δουλεύουν, να μην πάνε διακοπές, ναι, και να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο. Δεν υπάρχει απόδοση μετά, έτσι. Και μιλάμε τώρα για αθλητή, έτσι. Ο αθλητής κινείται με το σώμα. Αν το σώμα κουραστεί, αν το σώμα δεν ξεκουραστεί, αν το σώμα δεν πάρει τις ανάσεις του, θα κάνει τραυματισμό. Βέβαια. Εντάξει. Είναι φυσικό όταν έχεις άγνοια για κάποια πράγματα να υπερβάλλεις. Εύκολα τα λέμε απ' έξω. Το καλό, έτσι. Mm. Έτσι. Ωραία, Χρήσανθε, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο σχετικά με τους παίκτες που είπαμε δεν θα είναι διαθέσιμοι. Ο Λάρσον ούτως ή άλλως που χάνει και το μάτς με την ΑΕΛΕΜΕΣΟ το πρώτο. Επιστρέφει ο Ματίγια. Επιστρέφει ο Ματίγια που δεν ήταν με τη Γάνδη. Που δεν ήταν με τη Γάνδη και είναι σημαντική η επιστροφή του, του Ισπανού, ο οποίος μας έδωσε μια συνέντευξη, θα την διαβάσετε την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος με βάση τον προγραμματισμό που υπάρχει εδώ μαζί με την ΑΕΡΙΣ, και λέει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο Ματίγια. Αυτός λοιπόν επιστρέφει στο χώρο του κέντρου και νομίζω ότι εκεί ο Άρης θα παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο με τον Ισπανό, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει καλύτερα κάποιες στιγμένες φάσεις. Και θα δούμε και τον Λούκα Σάσα, έτσι, για ένα διάστημα, τώρα θα είναι 20 λεπτό, 25 λεπτό,
θεωρώ ότι θα τον δούμε, θα τον βάλει ο Παντελίδης να παίξει στο παιχνίδι, να πάρει κάποια πρώτα λεπτά συμμετοχής και σαφέστατα όταν θα είναι ο Μπάσα μέχρι πρότινος και θα βγει για να μπει ο Σάφα, αντιλαμβάνεστε ότι το 90 λεπτό τη θέση εκεί και με Ματίγια μπροστά. Ο Άρης θα είναι σαφώς καλύτερα, βέβαια με πολύ υψηλότερες απαιτήσεις απέναντί του, με πολύ καλύτερους ποδοσφαιριστές απέναντί τους, αλλά θα μπορέσουμε και εμείς να δούμε κάποια πράγματα παραπάνω, γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια σε κέρυες θέσεις μόλις έβγαινε ο βασικός, έμπαινε ο Κυρίκος, ο οποίος ήταν φανερά ανέτοιμος και μας έπαιρνε η κατηφόρα. Τώρα δεν θα υπάρχει αυτό, τουλάχιστον σε κάποιες θέσεις, ας πούμε στο αριστερό μπακ δεν υπάρχει εναλλακτική εκεί. Δεν ξέρω αν, ας πούμε, παίξει ο Τζανακάκης, ας πούμε, εκεί. Αλλά την άλλη δεν υπάρχει και ο Σούντιν στα δεξιά. Οπότε έχει τα ζητηματάκια του ο Άρης που διαφοροποιούν την εικόνα του στα φιλικά παιχνίδια και διαμορφώνουν και το αποτέλεσμα σε ένα βαθμό, αλλά νομίζω ότι το ζητούμενο δεν είναι το αποτέλεσμα. Εδώ στα φιλικά παιχνίδια το ζητούμενο είναι 25 Ιουλίου και 1 Αυγούστου να πάρει το αποτέλεσμα ώστε να προκριθεί στην επόμενη φάση. Έτσι. Ωραία, Χρήστανθε, θα σας ακούσουμε φυσικά και το απόγευμα και στο Λαμπαουτάρι νωρίτερα, φαντάζομαι. Καλή συνέχεια και θα έχουμε περισσότερα να πούμε από αύριο και μετά το φιλικό αυτό το δυνατό με την Eindhoven. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστανθο Ταλτίδη από την Ολλανδία. Σε λίγες ώρες πια, σε 5,5 ώρες από τώρα, το φιλικό παιχνίδι του Άρη με την PSV Eindhoven. Το πιο δυνατό τεστ προετοιμασίας για τους κυτρινομαυρούς. Δύο εβδομάδες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι στις 25 του Ιουλίου απέναντι στην ΕΛΕΜΕΣΟΥ εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και ενώ θα ακολουθήσει αύριο η επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, στην επόμενη Πέμπτη, 18 του μηνός, η Πρόβα Τζενεράλε, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν την έναρξη της μάχης για τα προκριματικά του Europa League, θα είναι απέναντι στον Ατρόμητο, που και αυτό θα δίνει Πρόβα Τζενεράλε για τον ίδιο λόγο, πριν ξεκινήσει και αυτό στην προσπάθειά του στα προκριματικά του Europa League. Επομένως, ο Άρης σιγά σιγά μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του. Ο ΠΑΟΚ είναι δύο εβδομάδες πίσω, καθώς θα ξεκινήσει δύο εβδομάδες μετά τα πρώτα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στον ΠΑΟΚ αναμένουν τώρα σιγά σιγά όσο περνούν οι μέρες και την κλήρωση για να μάθουν έτσι οι ζευγάρι αντιπάλου στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 22 του Ιούλη θα γίνει και φυσικά σε άλλη φάση είναι ο ΠΑΟΚ σε άλλο στάδιο με νέο προπονητή, με τον Αμπέλ Φερέιρα. Σήμερα στις 9 το φιλικό με την Κλούσπο, όπως είπαμε, θα το δείτε από το ΠΑΟΚ TV, εκτός ότι θα το ακούσετε και από τον Λίμπερο 107,4. Ο Σταύρος Κόλκας είναι στο Κλούς Ρουμανίας. Περισσότερα για τον ΠΑΟΚ θα πούμε και στο δεύτερο μέρος εκπομπής εδώ στο Λίμπερο παντού. Πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε παρέα ως και τις 3. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ο Λίμπερο παντού μέρος δεύτερο, παρέα θα πάμε ως και τις 3. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου. Πριν παραδώσουμε σκητάλη στο πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα στις 3. Τελευταία μεταγραφική είδηση, η ανακοίνωση του Κάπια από τον Αστέρα Τρίπολης. Παίχτη από την Real Sociedad, μεταγραφή τον αποκτά ο Αστέρας Τρίπολης, 24χρονος Ισπανός μέσος, ο Ενέκο Κάπια. Σημαντική έτσι, η μεταγραφική κίνηση για τους Αρκάδες. Όσον αφορά για τον Κώστα Φορτούνη που λέγαμε πριν, ο Πέντρο Μαρτίνς, ο προπονητής του Ολυμπιακού, με δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι δεν θα πάρει παίκτη ο Ολυμπιακός συγκεκριμένη θέση ως επιτελικό μέσο. Θα καλύψει, λέει, εκ των έσω το κενό. Ο Βαλμπουενά, ο Ματιέ Βαλμπουενά, θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει ουσιαστικά στη θέση 10 τον Κώστα Φορτούνη. Ήταν να παίξει στο πλάι ο Βαλμπουενά, για εκεί τον υπολόγιζαν στον Ολυμπιακό να τον απέκτησαν. Τώρα που προκύπτει το συγκεκριμένο πρόβλημα με τον Έλληνα άσο, θα είναι στο 10 όπως φαίνεται ο Βαλμπουενά. Ο Γάλλος θα πάρει τη θέση του επιτελικού μέσου και στο πλάι προφανώς υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Θα επιστρέψει και ο Χρυστοδουλόπουλος. Κάπως έτσι θα καλυφθεί το κενό του Κώστα Φορτούνη για το επόμενο εξάμηνο. Στην ΕΡΤ θα δείτε το φιλικό παιχνίδι αύριο του Ατρομήτου με την Nottingham Forest στις 9 το βράδυ. Τώρα γι' αυτό το βλέπουμε ότι ανακοινώθηκε. Καλή εικόνα θα είναι και για τους φίλους του Άρη που την επόμενη Πέμπτη θα δουν τον Ατρόμητο στο Κλεάνθης Βικελίδης απέναντι στους κυτρινομαυρούς. Ατρόμητος και αυτός θα μπει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, οπότε σιγά σιγά μπαίνει και η δική του προετοιμασία στην τελική ευθεία. Και αύριο πάμε στις 9 το φιλικό παιχνίδι αυτό στην ΕΡΤ. Σήμερα έχει φιλικό και η ΑΕΚ απέναντι στην Τρέντσιν στις 7, αυτό είναι από την Νόβα. Σιγά σιγά όλο και πιο έντονη αγωνιστική δράση με τα φιλικά παιχνίδια των ομάδων. Θυμίζουμε στις 9 ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Κλούζ μέσω ΠΑΟΚ TV και Λίμπερο 107,4. Στις 8 ο Άρης απέναντι στην Eindhoven στην Ολλανδία. Εδώ Λίμπερο 107,4 από Χρήστον Τζαλτίδη που είναι στην Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα τώρα. Να πάμε να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο από το festival.gr. Να πάμε λίγο στο θέμα το οποίο μπορεί ναι, να έχει κοπάσει λίγο, αλλά
έχουμε νεότερες εξελίξεις για όσα έγιναν στη Χαλκιδική προχθές. Καλησπέρα, Βαγγελή. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακράτες του Λιμπερό. Τι γίνεται, καταρχήν, να πούμε ότι ήσουν εκεί και το Festival Jar ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή, έτσι, μέχρι το πρωί. Οπότε Γιώργο, τα έζησες όλα από πρώτο χέρι. Ναι. Πριν περάσουμε λίγο στη φωνική θεμηνία, να πούμε ότι στους φίλους ακροατές ότι σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής μια πυρκαγιά, λίγο έξω από την Νικήτη με κατεύθυνση προς το Νέο Μαρμαρά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει κάψει περίπου 1,5 στρέμμα ξερά χόρτα και καλάμια και στο σημείο έχει πέσει η ενισχυμένη πυροσβεστική δύναμη με 18 πυροσβέστες και 8 οχήματα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν απειλεί κατοικίες. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να τη θέσουν υπό έλεγχο. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά τη θεομηνία, όπως είπες και εσύ Γιώργο, ήμασταν εκεί από τα ξημερώματα. Πραγματικά οι εικόνες που αντικρίσαμε ήταν εικόνες βιβλικής καταστροφής, δηλαδή χωρίς υπερβολή. Αυτό που γράφουν οι δημοσιογράφοι καμιά φορά έτσι για να πάρουν κλικ, να υπερβάλλουν λίγο κρανίου τόπος, εικόνες βιβλικής καταστροφής, ναι. Αυτά που είδαμε ήταν όντως αυτές οι εικόνες. Είδαμε ανθρώπους να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους για την καταστροφή που πάθανε. Όπως μας λέγανε Γιώργο, όλη η θεομηνία κράτησε 10 λεπτά. Πέρασε δηλαδή ένας ανεμοστόβλος και πήρε τα πέω. Οι άνεμοι πήραν τα πάντα στο πέρασμά τους. Δεν πρόλαβαν να μπουν μέσα στα σπίτια τους. Είχαμε 7 νεκρούς Γιώργο και δεκάδες τραυματίες. Οι εικόνες ήταν πραγματικά θλιβερές. Σήμερα η Χαλκιδική το πρώτο πόδι κυρίως. Χτύπησε δηλαδή στα νέα πλάγια, τη Σοζόπολη, την Ποτίδα. Αυτές ήταν οι περιοχές. Η Καλλικράτεια. Μέχρι την Ποτίδα νομίζω, έτσι. Εκεί περισσότερο. Και δεν και άλλες περιοχές. Απλά αυτές ήταν οι περιοχές που χτύπησε ο τυφώνας, ο ανεμοστρόβιλος. Σήμερα η Χαλκιδική μετράει τις πληγές της. Να πούμε ότι σιγά-σιγά... Σαφώς, ναι, χθες καταγράψαμε, βλέπαμε και τις εικόνες και όπως είπες και εσύ, πράγματα βιβλικής καταστροφής. Τώρα πλέον έρχεται η επόμενη μέρα. Πώς θα αποκατασταθούν όλα αυτά? Ναι, να πούμε ότι για τους οδηγούς ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος από την Ποτίδια προς την Κασάνδρα. Είχε κλείσει, Γιώργο, όταν είχαν πέσει οι κολόνες της ΔΕΗ. Όπως λέγανε χθες άνθρωποι της ΔΕΗ, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε πως είναι οι κολόνες της ΔΕΗ, ζυγίζουν τόνους. Ναι. Για να φανταστούμε και το μέγεθος της καταστροφής, αυτές οι κολόνες έπεσαν στο οδόστρωμα. Άνθρωποι της ΔΕΗ λέγανε ότι δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην ιστορία της επιχείρησης, να πέσουν δηλαδή κολόνες. Τέτοιες εικόνες βλέπαμε στην Αμερική, Γιώργο, και σε άλλες χώρες. Ναι, όλο το σκηνικό θύμιζε ταινίες που βλέπουμε από χώρες. Ακριβώς. Ναι. Οπότε έπρεπε να περάσουν κάποιες ώρες προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφαλές τρόπο οι κολόνες, οι πυλώνες της ΔΕΗ. Απομακρύθηκαν σήμερα και έχει ανοίξει ο δρόμος και σιγά σιγά αποκαθίσταται και η βλάβη στο δίκτυο υψηλής τάσης. Μέχρι το μεσημέρι, όπως ανακοίνωσε ο ΔΜΙΕ, θα αποκατασταθεί σε όλη την περιοχή το ρεύμα. Και αυτό είναι σημαντικό και... γιατί πολλά καταστήματα έχουν ανάγκη άμεση. Χθες, Γιώργο, εμείς όταν αποχωρούσαμε από το σημείο έτσι λίγο να πάμε και να ξεκουραστούμε, να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη, βλέπαμε ότι πολλοί τουρίστες, δηλαδή με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, ήταν όλα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες. Οι τουρίστες δεν κάτσαν, δεν μας ξέρουν και από χθες για να κάνουν τους καλούς και να καθίσουν να περιμένουν. Τα καταστήματα δεν μπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν, δηλαδή να... γιατί είχαμε θεομηνία και βροχές τις προηγούμενες μέρες, αλλά από χθες ο καιρός άρχισε να επανέρχεται στα φυσιολογικά για την εποχή. Επίπεδα είχε ζέστη. Έτσι οι τουρίστες δεν μπορούσαν να καθίσουν σε καταστήματα, να πιούν κάτι δροσερό, να φάνε ένα παγωτό. Να δροσιστούν. Ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα, βέβαια. Άρχισαν να επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, οπότε είχαν αρκετά προβλήματα οι καταστηματάρχες, οι οποίοι μετράνε και τις πληγές και προσπαθούν τώρα να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί, στη χθεσινή σκέψη θα γίνει άμεσα η αποζημίωση των καταστηματαρχών, θα γίνει μια γρήγορη εκτίμηση των ζημιών και θα προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω, Βαγγέλη, βέβαια, μην μας τα ξαναχαλάσει ο καιρός. Γιατί ακούσαμε διάφορα σενάρια στην Κυριακή, αύριο το βράδυ. Οι εκτιμήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας λένε ότι θα ξαναχαλάσει ο καιρός. Θέλουμε να ελπίσουμε ότι δεν θα είναι σε τέτοιο επίπεδο. Θα έχουμε δηλαδή βροχές. Ναι. Αλλά... Ας ελπίσουμε, ναι, εντάξει, γιατί αυτό το πράγμα. Εντάξει, ήταν πρωτόγνωρο, να... όπως έχουν πει και οι καθηγητές πανεπιστημίου, όπως είπαν μετεωρολόγοι. Ήταν κάτι που είχε να συμβεί τουλάχιστον 35 χρόνια, μια τέτοια θεομηνία. Και όπως είπαν οι άνθρωποι της ΔΕΗ, τέτοιες ζημιές δεν έχουν ξαναπάθει ποτέ στην ιστορία της επιχείρησης. Φαντάσου, δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Κρατάμε οπότε ότι η βλάβη σιγά σιγά θα αποκατασταθεί, μέχρι το μεσημέρι ήδη έχει αποκατασταθεί, έτσι. Και προσοχή, και προσοχή στο δεύτερο πόδι. Στο σημείο της Νικήτης, έτσι, με την πυρκαγιά. Νικήτη προς Μαρμαρά. Και ας ελπίσουμε να μην έχει μεγαλύτερη έκταση. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.
Αυτά λοιπόν από τον Ευαγγέλη Κοκολάκο από το festival.gr, ο οποίος ήταν εκεί. Ο Βαγγέλης έζησε όλο το ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή, από το βράδυ της Τετάρτης, μετά από όλη αυτή την φωνική κακοκαιρία, από τη Θεομηνία πραγματικά που υπέστη η Χαλκιδική και πολλοί που ίσως έχετε εκεί σπίτια, περιουσίες. Εντάξει, σίγουρα μετράτε τα προβλήματα τώρα πλέον την επόμενη μέρα της καταστροφής και είναι γενικότερα πολύ δύσκολη όλη η κατάσταση. Να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί όλο το θέμα και από τους αρμόδιους. Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αθλητικό επίπεδο και να αναφέρουμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο βρίσκεται μέσα στη λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους celebrities. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος εντάξει, παίρνει πλέον τρελά χρήματα, όχι μόνο από το συμβόλαιό του με τους Bucks, αλλά γενικότερα και από όλα τα υπόλοιπα διαφημίσεις και τα σχετικά. Στην 75η θέση της λίστας είναι, με τους πιο διάσημους celebrity, τους πιο ακριβοπληρωμένους μάλλον celebrity. Οι ετήσιες απολαβές του υπολογίζονται ότι φτάνουν, πόσα λες Γιάννη, πόσα να παίρνει ετησίως ο Γιάννης Αντετοκούμπο πλέον ως MVP του NBA, ως κορυφαίος αθλητής στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναδύθηκε χθες, δεν ξέρω αν το είδες. Κορυφαίος άνδρας αθλητής στις Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα από όλα τα αθλήματα. Πόσα λες να παίρνει, 43,2 εκατομμύρια δολάρια παίρνει. Ναι, έτσι γράφει το Forbes και είναι 75ος στη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους celebrities στην Αμερική. Το χρόνο, ναι, 43,5. Τώρα νομίζω βέβαια μετά από αυτές τις πρόσφατες διακρίσεις που είχε θα ανέβει ακόμη περισσότερο το ποσό, γιατί είναι πίσω του και τον ακολουθούν η Jennifer Lopez, η Sofia Vergara, η Rolling Stones, η Lady Gaga, ο Sebastian Vettel, τη Φόρμουλα 1, και από μπασκετμπολίστες ο Lillard, ο Paul George και ο Blake Griffin του NBA. Ενώ στη λίστα με τους παίκτες του NBA, τους πιο ακριβοπληρωμένους, στη λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του NBA, είναι ο 8ος Αντετοκούμπο, έχει ακόμη να φάει αρκετούς. Είναι ο LeBron James, με 89 εκατομμύρια δολάρια παίρνει ο LeBron James το χρόνο. Πω, τι ποσά. Ο Steph Curry παίρνει 79,8. Ο Kevin Durant παίρνει 65,4. Ο Westbrook παίρνει 53,7. Για εκατομμύρια δολάρια μιλάμε πάντα. Ο James Harden παίρνει 47,7. Ο Chris Paul 43,8 και ο Kyrie Irving παίρνει 43,3 εκατομμύρια δολάρια. Και ο Γιάννης παίρνει 43,2 εκατομμύρια δολάρια. Νομίζω θα αυξηθεί και άλλο το ποσό σιγά σιγά με όλες τις διακρίσεις που είχε πρόσφατα. Και στην επόμενη έτσι καταμέτρηση στη λίστα αυτή του Forbes θα είναι ακόμη πιο ψηλά νομίζω. Τι ποσά είναι αυτά, λες και μιλάμε για στραγάλια. Διάβαζα νωρίτερα τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Μάριο Σιαμπάνη να αποχαιρετά τον Ολυμπιακό. Να αποχαιρετά, ακόμη δεν πήγε βέβαια. Έπαιξε, πήρε λίγο χρόνο συμμετοχή στα φιλικά. Απογοήτευση είναι αλήθεια. Έκανε και μια γκάφα στην πρώτη του εμφάνιση. Και δεν φαίνεται να τον υπολογίζει ο Πέτρο Μαρτίνς, όπως διαβάζουμε και στα δημοσιεύματα από Αθήνα μεριά. Και ψάχνει ομάδα για να βρεθεί δανεικός. Ο Μάριος Σιαμπάνης, που γνωστή ιστορία της αποχώρησης από τον ΠΑΟΚ, το πώς είχε αρνηθεί να υπογράψει την επέκταση του συμβολέου, έκανε προπονήσεις μόνος του, πήγε στον Ολυμπιακό, φιλούσε το σήμα από την πρώτη στιγμή, όνειρο ζωής, ο θρύλος και όλα αυτά. Και τελικά, όπως φαίνεται, θα καταλήξει σε άλλη ομάδα δανεικός ή τον ενημέρωσε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του για να συνεχίσει δανεικός. Ο νεαρός ο Τζολάκης, ο 17χρονος που έχει πάρει Ολυμπιακό στον Πλανιά, φαίνεται ότι θα είναι στο ρόστερ. Το θέμα είναι ότι ο Μάριος Σιαμπάνης, βέβαια, είναι παράδειγμα έτσι, με όλη αυτή την νοοτροπία, όλη αυτή την τάση. Δεν ξέρω αν στον ΠΑΟΚ βέβαια θα έπαιρνε χρόνο συμμετοχής αν είχε παραμείνει και αν συνέχιζε κανονικά, είχε δεχτεί την ανανέωση του συμβολέου του. Αλλά όλη αυτή η στάση και το να δήλωνε στο παρελθόν όνειρο ζωής, χαρακτηρίζονται όνειρο ζωής στην παρουσία του στον ΠΑΟΚ, τώρα με το που πήγε στον Ολυμπιακό να κάνει το ίδιο και τελικά πριν προλάβει καν να αγωνιστεί. Όλα αυτά έτσι νομίζω μπορούν να αποτελέσουν και παραδείγματα και για νεότερους ποδοσφαιριστές και για τον τρόπο που ίσως πρέπει να αντιμετωπίζουν τα πράγματα στην παρουσία τους στο υψηλό επίπεδο. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στο δημοσιεύματα από το εξωτερικό για τον Φίλιπ Μπράνταριτς και τον ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, όπως έγραψε το σχετικό δημοσίευμα. Ο Φίλιπ Μπράνταριτς που εν τέλει είναι κοντά στη Σεβίλη, καθώς η ισπανική ομάδα είναι αυτή που θα ικανοποιήσει, όπως φαίνεται, τις πολύ ψηλές απαιτήσεις της Κάλιαρη για να παραχωρήσει τον Κροάτη μέσο. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να ενδιαφέρθηκε για την περίπτωση του 26χρονου διεθνή Κροάτη Χαφ. Ωστόσο, η Κάλιαρη ζητούσε τρελά λεφτά. Μιλάμε για απαιτήσεις στο ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ για να τον παραχωρήσει η ιταλική ομάδα. Και χωρίς μάλιστα να πέφτουν οι άνθρωποι. Κάλιαρη, προφανώς, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να δαπανίσει αυτά τα χρήματα για την απόκτηση του Μπράνταριτς. Και έτσι, όπως φαίνεται, ο παίκτης καταλήγει στην Σεβίλη για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. ΠΑΟΚ σήμερα αποχαιρέτησε και τους ποδοσφαιριστές που αποτελούν παρελθόν
με σχετικό μήνυμα με τις φωτογραφίες τους στην επίσημη σελίδα της ομάδας και ένα thank you μπροστά. Ευχαρίστησε και τους τέσσερις. Μιλάμε για τον Στέλιο Μαλεζά, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ξάνθη, δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Εντάξει, τι να πει κανείς για τον Στέλιο Μαλεζά και όλη την προσφορά του στον δικέφαλο, όλη την αθόρυβη δουλειά που έχει κάνει μέσα από την τρία και γενικότερα τον, όχι μόνο τον ποδοσφαιριστή, αλλά και τον άνθρωπο Στέλιο Μαλεζά. Τον Παναγιώτη Γλύκο, ο οποίος μετά τον τραυματισμό ουσιαστικά δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει. Και εκείνος μετά την ολοκλήρωση του συμβολέου του αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ φυσικά τον ευχαρίστησε για όσα πρόσφερε και ήταν αρκετά αυτά που πρόσφερε ο Παναγιώτης ο Γλυκός. Άσχετα αν έχει ακούσει και εκείνος διάφορα κατά το παρελθόν σε ορισμένες φάσεις της πορείας του στον ΠΑΟΚ. Έκλεισε μάλιστα 12 ολόκληρα χρόνια στον δικέφαλο. Από το 2007 πρώτο ήρθε στην Τούμπα. Βγεν Σάχοφ και ο Χωσέ Κάνιας επίσης αποτελούν παρελθόν. Ο Σάχοφ χθες ανακοινώθηκε και από την Λέτσε, συνεχίζει στην Ιταλία. Ο Χωσέ Κάνιας στον Ερυθρό Αστέρα και οι δύο ολοκλήρωσαν τα συμβόλαιά τους σε μια τριετία αρκετά γεμάτη και για αυτούς, γεμάτη με τίτλους, επιτυχίες. Πρόσφεραν και αυτοί πάρα πολλά πράγματα. Και έτσι ο ΠΑΟΚ τους ευχαρίστησε όλους και τους τέσσερις που αποτελούν παρελθόν, καθώς δεν ανανεώθηκαν τα συμβόλαιά τους. Σταματά το ποδόσφαιρο ο Πίτερ Κράουτς. Έλα ρε Πίτερ Κράουτς. Πίτερ Κράουτς, σίγουρα όλοι τον θυμάστε λόγω του ύψους του. Πρέπει να ήταν 2 μέτρα, πρέπει να ήταν ο Πίτερ Κράουτς. Πρέπει να ήταν, είναι ακόμη ο άνθρωπος, ως ποδοσφαιριστής φυσικά αναφέρομαι. Σταματά το ποδόσφαιρο σε ηλικία 38 ετών στην Μπέρνλι. Η Μπέρνλι αποτελεί τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του και δεν θα συνεχίσει πλέον. Έχει παίξει φυσικά σε Τότεναμ, σε Λίβερπουλ, μεγάλη καριέρα. Μάλιστα στο αντίο του, στην ανακοίνωση του αντίο του μέσω social media, μέσω Twitter ανακοίνωσε ότι αποσύρεται. Έγραψε ότι αν μου έλεγες, λέει, στα 17 ότι θα παίξω παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Αγγλίας, θα φτάσω στον τελικό του Champions League με την Liverpool. Έφτασε. Θα κερδίσω το κύπελλο Αγγλίας και θα σκοράρω πάνω από 100 γκολ στην Premier League. Θα σε αγνοούσα, λέει. Ήταν ένα όνειρο που βγήκε αληθινό για τον Peter Crouch, ο οποίος έπαιξε συνολικά στην καριέρα του 485 παιχνίδια. Πέτυχε 108 γκολ, έδωσε 58 assist και αγωνίστηκε σε 7 διαφορετικές ομάδες. Ο Peter Crouch, σίγουρα μια μορφή που θα τη θυμόμαστε κυρίως λόγω του ύψους. Από τους πιο υψηλόσωμους επιθετικούς που αγωνίστηκαν στα αγγλικά γήπεδα στη σύγχρονη ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μαζί με τον Peter Crouch ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε και εμείς για αυτήν την εβδομάδα με την εκπομπή Ολίμπερο Παντού. Δίνουμε σκητάλη στο γύρο του αγώνα και το πέναλτι. Φυσικά μένετε συντονισμένοι στο Ολίμπερο 107,4. Καθώς σε 5 ώρες στις 8 είναι το φιλικό του Άρη με την PSV Eindhoven που δεν θα έχει ούτως ή άλλως τηλεοπτική μετάδοση. Εδώ από το Ολίμπερο 107,4 θα ακούσετε την περιγραφή του Χρυσάνου Τζαλτίδη από την Ολλανδία. Στις 9 θα ακολουθήσει το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Κλουζ στη Ρουμανία. Επίσης ζωντανά από το Ολύμπερο 107,4 με το Σταύρο Κόλγα που είναι στο κλουζ της Ρουμανίας. Υπάρχει και μετάδοση διαδικτυακά από το PAOK TV τηλεοπτικά. Μαζί θα είμαστε και πάλι το Σαββατοκύριακο 9 με 12 με την εκπομπή Post Game και φυσικά από Δευτέρα με την εκπομπή Ολύμπερο Παντού, εδώ το μεσημέρι 2 με 3. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλό μεσημέρι.